Και αυτό δεν πειράζει. Τι ωραία πράγματα έχεις να μας πεις? Έχω να σας πω πολύ ωραία πράγματα, διότι όλη αυτή την εβδομάδα που τελειώνει... Πότε τελειώνει? Τελειώνει ο μήνας... Σήμερα τι είναι σήμερα, 30 ή 31? Αύριο έχουμε πρώτη. Αύριο έχουμε πρώτη. Σήμερα έχουμε 31? 31, και μου γράφω 30. Λοιπόν, όλη λοιπόν αυτή την εβδομάδα, η οποία θα πάει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ακόμα και Δευτέρα, ναι. Γίνονται πάρα πολύ ωραίες όψεις. Η μία όψη είναι της Αφροδίτης με τον... Άντε, Λιτσάκι μου, μπράβο. Άντε να πούμε ένα καλό. Της Αφροδίτης με το Δία και τον Ποσειδών. Αυτό σημαίνει η συναισθηματική ζωή, η οικογενειακή ζωή. Επαφές που μπορεί να έχουμε είναι θεαματικές. Και από την άλλη, το τρίγωνο του Ερμή με τον Άρη. Ο Ερμής είναι η επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι και θα έχουμε συζητήσεις, επαφές, συμφωνίες, αλλά και γενικότερα η συναισθηματική ζωή και τα οικογενειακά θα είναι σε μια πάρα πολύ ωραία φάση που μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτά που θα γίνουν αυτό το τετραήμερο θα επαναληφθούν μέσα στον Αύγουστο. Άρα λοιπόν και μια υπόθεση αν αρχίσει που έχει σχέση με τα συναισθηματικά και τα οικογενειακά και δεν τελειώσει, έχουμε την ελπίδα ότι θα τελειώσει λίγο αργότερα. Έτσι λοιπόν να σε επωφεληθούμε από αυτές τις ημέρες, οι οποίες είναι πολύ πολύ σημαντικές. Βεβαίως τις περασμένες τις είδαμε, έχουν διάφορα θέματα, σκάνδαλα και εντάσεις κτλ. Αλλά τώρα επωφεληθείτε από αυτές τις όμορφες ημέρες. Έτσι λοιπόν, για εσάς τους κρυούς, πρώτον, αρχίζει μία περίοδος όπου τα οικογενειακά φαίνεται να βρίσκουν μία λύση. Αν έχετε θέματα εκείνη της περιουσίας που έχουν σχέση με τα οικονομικά, μπορείτε να τις επιλύσετε. Αλλά ακόμα και συναντήσεις που έχετε με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, νομίζω ότι θα είναι σε μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή ώστε να εξελιχθούν τα γεγονότα. Μπορεί να σας βοηθήσουν φίλοι. Αυτόν τον καιρό φίλοι μπορεί να είναι σημαντικοί και να βοηθήσουν τα σχέδιά σας. Ένα επαγγελματικό θέμα είναι σημαντικό για εσάς που είστε γεννημένοι πρώτες μέρες. Για τους Σταύρους μας έχει πολλά καλά. Από τη μία, ένα οικονομικό θέμα μπορεί να προωθηθεί. Βεβαίως εσείς των πρώτων ημερών έχετε θέματα να επιλύσετε με ένταση σε επαγγελματικό επίπεδο. Όμως, εάν τα βρείτε στα οικονομικά, φαίνεται ότι θα έχετε μια σημαντική εξέλιξη. Εάν είναι μια δύσκολη υπόθεση για εσάς που είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, είναι καλύτερα να την κλειδώσετε τώρα παρά αργότερα, έστω και αν ζημιώσετε σε κάτι. Θέματα που έχουν σχέση με μετακινήσεις, συζητήσεις και φιλικά πρόσωπα βοηθούν σχέσεις και συνεργασίες και ειδικά αν είστε γεννημένοι δεύτερο δεκαήμερο, δηλαδή το Μάιο, έχετε μια συνάντηση, επαφές με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες, κάνετε κάποια θέματα τα οποία είναι σημαντικά. Μόνο εσείς των πρώτων ημερών θα πρέπει να προσέχετε. Για τους διδύμους είναι μια πολύ σημαντική εβδομάδα, ειδικά αν είστε γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο. Ταξίδια στο εξωτερικό, επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, συζητήσεις, συνεννοήσεις είναι ιδιαίτερα καλές. Κλειδώστε τώρα αυτό το τετραήμερο, οτιδήποτε μπορεί να επηρεάζει την επαγγελματική σας ζωή, αλλά και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Και από μια δεύτερη σκοπιά, ένα θέμα που έχει σχέση με την εργασία, άμεσα συνυφασμένο με τα οικονομικά, φαίνεται ότι βρίσκει λύση. Μόνο αν είστε γεννημένοι 6-7-8 του μηνός, πρέπει να προσέχετε λίγο τα ψηλά γράμματα. Ή των πρώτων ημερών όμως του Μαΐου, αυτόν τον καιρό στην κυριολεξία πετάτε, μπορεί να κάνετε ένα ταξίδι, ένα συμβόλαιο, μια συμφωνία, θα είναι θεαματική. Κλειδώστε το τώρα πριν να αλλάξουν τα πράγματα. Βρε, μήπως ξεχάσαμε τα γενέθλιά σου? Όχι. Εντάξει. Ευχαριστώ. Και μόνο που το θυμήθηκες. Για τους καρκίνους μας μπορεί σήμερα... Δευτέρα έχεις γενέθλια. Είδες που θυμόμουν ότι είναι εδώ κοντά. Ευχαριστώ. Ναι. Μόνη μου. Τέσσερις. Τι λέει μόνη μου. Στον κόσμο μου. Προχωράμε. Λοιπόν, για τα καρκινάκια των πρώτων ημερών προσέχετε σχέσεις και συνεργασίες, αλλά τον δευτέρου δεκαημέρου στην κυριολεξία πετάτε. Είναι τόσο σημαντική όχι μόνο η σημερινή μέρα, αλλά το δίμηνο που ακολουθεί, που ένα σχέδιό σας, ένα όνειρό σας μπορεί να γίνει πραγματικότης, παιδί, έρωτας, δημιουργική ζωή, που δεν πρέπει να σταθείτε ούτε στιγμή, βεβαίως προσέχοντας και το επόμενο βήμα. Των τελευταίων ημερών έχετε ηρεμήσει λιγάκι και θα ασχοληθείτε με ένα θέμα που έχει σχέση με τα οικονομικά.
Και τα λιοντάρια μας αυτόν τον καιρό είναι σε πολύ καλή φάση. Αν είστε γεννημένοι τον Ιούλιο, μπορεί να είναι απέναντί σας ο Άρης και δημιουργεί κρυολογήματα, μικροατυχήματα, αλλά και ένταση με τον σύντροφό σας. Όμως, ένα θέμα που μπορεί να έχει σχέση με συλλογική δουλειά, φαίνεται ότι προωθείται και ακόμα μυστικές επαφές ή συμφωνίες οικονομικού χαρακτήρα ή συναισθηματικού μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Προσπαθήστε λοιπόν να επωφεληθείτε. Για τους παρθένους μας μια πάρα πολύ καλή μέρα για να τα βρείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Θέματα επαγγελματικά φαίνεται ότι προωθούνται, αλλά πάνω απ' όλα φίλοι μπορεί να σας...